Πάμε να πούμε καλό πρωινό στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Από την Ομοσπονδία Εργαζομένων, και όλα είναι και στην Ομοσπονδία Εργαζομένων, στον Επισητισμό, Τουρισμό. Τι κάνετε, κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλημέρα, πάλι. Καλημέρα. Ναι. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, δώστε και στη δημοσιότητα το επίμαχο νομοσχέδιο για διαβούλευση, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Εντάξει, θα ακολουθήσουν τώρα, θα πάρουν και τον υπόλοιπο δρόμο τα διαδικαστικά. Η κυβέρνηση λέει: παιδιά, ορίστε, φωνάζατε, λύκος, ορίστε. Οι πιο πολλοί θα πάρουν αυξήσεις. Οι πιο αδικημένοι με τον κατρούγκαλο θα ορθοποδήσουν, θα πάρουν μια ανάσα. Δεν λέμε ότι τα κάνουμε όλα τέλεια, αλλά εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, ό,τι αδικίες έκανε ο προηγούμενος νόμος, το κρατάμε, αλλά ό,τι αδικίες έκανε, τις αποκαθιστούμε. Και το θωρακίζουμε το σύστημα. Τι λέτε? Το ερώτημα είναι το εξής. Σε τι από αυτά που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, σαν ΠΑΜΕ, σαν σωματεία, σαν συνδικάτα, σαν ταξικοκίνημα, σε τι από αυτά που λέγαμε, από αυτά που είχαν διαρρεύσει και από τις προγραμματικές δηλώσεις βεβαίως της κυβέρνησης, αλλά και γενικώς από την πορεία της Νέας Δημοκρατίας ακόμα και στην κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια, τι από αυτά που λέγαμε δεν περιλαμβάνεται μέσα στο νομοσχέδιο? Ας μας πει κάποιος από τα υπουργεία εκεί της απασχόλησης, αυτά που τέλος πάντων υπογράφουν και το προσχέδιο νόμου αυτό που τέθηκε στη διαβούλευση. Ό,τι ακριβώς λέγαμε είναι όλα μέσα. Δηλαδή, τι δεν είναι μέσα? Δεν είναι μέσα το γεγονός ότι θωρακίζουν μια χαρά τον νόμο του Κατρούγκαλου, ώστε μελλοντικά να μην την ξαναπατήσουν και να μην μπορέσει κανένα συνταξιούχος πια να ξαναπροσφύγει σε κανένα δικαστήριο? Δεν το κάνουν αυτό, και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Τι δεν κάνουν? Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα ψίχουλα που έχουν προβλέψει για ορισμένους, τα έχουμε προβλέψει, ότι εκεί θα χτυπήσει η προπαγάνδα τους, ότι είναι αυξήσεις. Το ερώτημα δεν μας λένε ποιοι θα πάρουν αυξήσεις, ποιοι θα πάρουν και για πόσο θα είναι οι αυξήσεις. Θα είναι σαΐ ή μήπως με την κατάργηση του επικουρικού σε 2 χρόνια, με αυτούς τους λεγόμενους 3 πυλώνες τελείωσαν και τα επικουρικά τελείωσαν, το ΕΚΑΣ τελείωσαν όλα, και θα έχουμε λοιπόν μια εθνική σύνταξη ακριβώς όπως το είχαμε προβλέψει, 484 ευρώ για όποια είναι δουλειά μέχρι 30 χρόνια, και από εκεί και πέρα όποιος μπαίνει μέσα, όποιος μάλλον προχωράει, θα πρέπει να έχει προνοήσει πάνω να πληρώσει τους ιδιώτες, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ή τα λεγόμενα επαγγελματικά ταμεία που θα συστήσει ΓΕΣΕ και μια σειρά κλάδη. Ναι. Άρα λοιπόν, πού έχουμε εμείς, πού σε αυτά που προβλέψαμε προς τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους έχουμε λάθος? Ίσα ίσα νομίζω ότι μάλλον χειρότερα είναι και από ό,τι είχαμε προλογίσει, ακόμη από ό,τι είχαμε προβλέψει. Πολύ χειρότερα. Και είναι χειρότερα γιατί από το γεγονός ότι με πολύ προσεκτικό και μαεστρικό τρόπο, με μαεστρία προσπαθούν να φτιάξουν, μάλλον να τροποποιήσουν σε εκείνα τα σημεία τον νόμο του Κατρούγκαλου, που να δέσουν χειροπόδαρα ακόμα και αυτούς που νόμιζαν, ήλπιζαν σε αυτό που λέγαμε προσωπική διαφορά, ναι, θυμίζοντας βεβαίως και στους συνταξιούχους, αλλά και στους εργαζόμενους, κυρίως όμως στους σημερινούς συνταξιούχους, ότι προσωπική διαφορά καθόλου σύνταξη δεν αποτελεί, έτσι? Δεν είναι σύνταξη. Ναι. Ή τέλος πάντων το γεγονός όταν λέγαμε ότι τελείωσε η 13η σύνταξη, η 14η σύνταξη, πάει, γεια σας, τα οριστικά, ναι, και μετάκλητα. Πού είχαμε λάθος δηλαδή? Και ίσα ίσα έρχεται λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο και το επιβεβαιώνει. Ναι. Άρα χειρότερα είναι ακόμα και από αυτά που λέγαμε. Προς επίρρωση αυτών που λέτε, κυρία Παπαγεωργίου, να πω ότι εντάξει, έχει μια λογική, σαν το με το Χότζα, το η περίφημη αυτή, έτσι. Φάση ότι αντί να σου κόψω, ας πούμε, 200 που σου έκοβε ο νόμος Κατρούγκαλου, σου κόβω 150 και γλιτώνεις και ένα 50 και στο εμφανίζει αυτό, ας το πω έτσι, ως σου χρυσώνει λίγο το χάπι των απολειών κτλ. Αυτό έτσι, μια πτυχή, όχι ότι είναι το βασικό, αλλά είναι και αυτό, έτσι να το πούμε για να κτλ. Τώρα, είναι τα πολλά τα χρόνια, δηλαδή είναι... Εδώ τώρα πια δεν ξέρω και με τις εργασιακές σχέσεις και κυρίως για τα νέα παιδιά και γενικότερα για τους εργαζόμενους, αλλά θα λέγαμε οι πιο καινούργιες βάρδιες, τώρα να έχει κάνει 35-40 χρόνια δουλειά για να μπορέσει να φτάσει όλα αυτά για να φτάσει στην καλύτερη, ας το πούμε έτσι, κατάσταση, νομίζω ότι είναι πρακτικά αδύνατο. Τώρα. Ναι, πέσατε στην περίπτωση τώρα, γιατί μιλάτε ουσιαστικά σε έναν εργαζόμενο του κλάδου του επιστημονικού τουρισμού, που οι περισσότεροι από αυτούς, πάλι από εμάς δηλαδή, το 80% έχουμε 100-120 έτοιμο το χρόνο δηλαδή. Αν κάτσεις και σκεφτείς, δηλαδή, για να φτάσεις τα 30 γεμάτα χρόνια δουλειάς, γεμάτα όμως χρόνια δουλειάς, βάλε να δεις πόσα χρόνια πρέπει να δουλεύεις. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πραγματικότητα. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα το κρατούμε, αλλά εγώ λέω ακόμα και αυτός, αν τους ξεφύγει κανένας και κάνει και 40 χρόνια δουλειάς, δείτε και τα ποσοστά που δεν υπάρχει πια περίπτωση. Σας το λέω δηλαδή, είναι δεδομένο πια ότι δεν θα φτάνει κανένας 40 χρόνια δουλειάς. Γιατί αν χρειάζεσαι
πώς να το πω, αν βάλουν 100 ένσημα το χρόνο, για να πάρεις δηλαδή 12.000 ένσημα, πόσα πρέπει να δουλέψεις, δηλαδή 120 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω, δεν γίνεται. Αλλά ακόμα και αυτός που τους ξεφύγει, πραγματικά, ακόμα και τα ποσά αναπλήρωσης τα οποία προβλέπουν, που τώρα δεν είναι το θέμα αν είναι 0, κάτι πάνω από τον Κατρούγκαλο ή 0, κάτι κάτω κτλ. Είναι ότι ποτέ, μα ουδέποτε, δεν πρόκειται οι συντάξεις να φτάσουν εκεί που ήταν μέχρι πριν λίγα χρόνια. Και βεβαίως, ένα κεφαλαιόδη ζήτημα που πρέπει να το λέμε στους εργαζόμενους είναι το γεγονός ότι έχουν κλέψει σχεδόν 30 δισεκατομμύρια ευρώ από τους συνταξιούχους τα τελευταία χρόνια, από τότε και μετά. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μην το λέμε. Δηλαδή, τι έγινε, τα κλεμμένα, περασμένα, ξεχασμένα, μάλλον και συνεχίζουμε την κλεψιά, γιατί δεν είναι ότι κλέψανε τα 10 χρόνια και από εδώ και στο εξής θα δίνουν ό,τι δίναν πριν. Δεν θα δίνουν ποτέ, ποτέ, μα ποτέ. Άρα λοιπόν, έχει ένα, πώς να το πω, είναι ζωτική σημασία για το κίνημα, για τους εργαζόμενους, για τους χώρους δουλειάς, να καταλάβουν ότι δεν πρόκειται για ένα ασφαλιστικό το οποίο φτιαστιντώνει λιγάκι αυτά που έκανε ο ψαλιδοχέρης Κατρούγκαλος, αλλά είναι η ανατροπή στην ανατροπή. Μάλιστα. Ανατρέπει ακόμα περισσότερο ό,τι οι ανατροπές έχουν γίνει. Ναι. Προς το χειρότερο. Ναι. Τώρα θέλω να ρωτήσω, λέει η κυβέρνηση, παιδιά, εγώ επειδή βλέπω το πρόβλημα, κάνω αυτό, κάνω κάτι. Τι άλλο να, δηλαδή εσείς υπερασπίζεστε, λέει, αυτό το ασφαλιστικό τώρα που είναι κατακαιρματισμένο, που ευνοεί κάποιους, που δεν ευνοεί τους πολλούς. Δηλαδή θέλετε, λέει, την ακινησία, δεν θέλετε να αλλάξει τίποτα. Εγώ, λέει, τολμώ και κάνω αυτή τη μεταρρύθμιση. Μπορείτε να αφήσετε να δούμε πώς θα πάει και μετά με κρίνετε. Αλλά να μην κάνω και τίποτα. Αυτό θέλετε εσείς, να είναι κάποιοι ευνοημένοι. Ξέρετε, τα γνωστά αυτά. Είτε θα κινδυνεύει βιωσιμότητα κτλ. Καταρχάς να πούμε ότι τα χρήματα, πώς θα το πω, τα λεφτά δεν εξαϊλώνονται. Σε καπιανού τσέπες μπαίνουν, όπως μπήκαν και στα 30 χρόνια, από το 50 μέχρι το 80, που ήταν άτοκα στις τράπεζες και τα βουτάγαν για θαλασσοδάνεια οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι εκείνης της εποχής, όπως και στο χρηματιστήριο, όπως και στα δομημένα, όπως και στο PSI. Αυτά τα λεφτά κάπου πήγανε. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής, αν θα τους κόπτει η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, να φέρουν τα λεφτά πίσω ένα το κρατούμενο, δεύτερον. Δεν μπορεί να έχει τέτοιες εργασιακές σχέσεις όπως σήμερα και να κόπτεσαι για το ασφαλιστικό σύστημα και να λες τι να κάνω. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν μισθεί και παραπάνω Ελλάδα, δουλεύει εργολαβικά, δουλεύει με μερική απασχόληση, αλήθεια εργασία. Ειδικά στον κλάδο το δικό μας μετρήσαμε 16 διαφορετικές ελαστικές μορφές απασχόληση. Μετά γιατί παραπονιέσαι ότι. Και κυρίως, μέσα από αυτό το νομοσχέδιο και από αυτό που πέρασε στον αναπτυξιακό, αλλά και από αυτά που θα έρθουν, επιδιώκουν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών. Άρα τι μας λένε, από μια πλευρά μας λένε δεν είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα και από την άλλη μας λένε τώρα πώς θα το πω, τι να κάνουμε, να δώσουν πίσω, να πληρώσουν το κράτος και η εργοδοσία, αυτό είναι το βασικό ζήτημα και εν πάση περιπτώσει αν έχουν αμφιβολίες, αν γίνεται ή δεν γίνεται αυτό το πράγμα, να σκεφτούν πολύ απλά το εξής, ότι αυτά, το ύψος όλων αυτών των χρημάτων που έχουν αφαιρέσει στην ουσία τους ταξίδους και βεβαίως και από τις τσέπες της λαϊκής οικογένειας, όχι μόνο φτάνει και περισσεύει να είχαμε το ασφαλιστικό που είχαμε πριν, αλλά πολύ καλύτερο, πραγματικά, θα το πω, δημόσιο, δωρεάν, καθολικό. Αυτό είναι, πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος. Βέβαια, αυτό καταλαβαίνω έτσι. Αλλά αυτό είναι στοχή σου στην άλλη. Το θέμα είναι ότι το πίστευμα εκεί που δεν πάει, να τελειώνει το ζήτημα αυτό που λένε κοινωνική ασφάλεια και να δείχνει εξής τρεις. Μία, το κράτος για να απαλλαγεί ο προϋπολογισμός από τέτοιες δαπάνες. Δεύτερον, οι επιχειρηματικοί όμιλοι που θα αποκτήσουν τώρα οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες μέσα στο βάζουμε το μέλι. Και τρίτον, βεβαίως, και τα επαγγελματικά ταμεία. Για να τα προωθεί η ηγετική ομάδα του ΓΕΣΕ. Βέβαια. Στην πλάτη το έχει πάρει. Στην πλάτη στην κυριολεξία. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Φαντάζεται κανείς λοιπόν τι συμφέροντα διακυβεύουν. Μάλιστα. Τώρα το θέμα είναι πώς απαντά και ο κόσμος, έτσι. Εμείς την Τρίτη έχουμε ξεκαθαρίσει και οι συνταξιούχοι βεβαίως και το συντονιστικό των συνταξιούχων αλλά και το εργατικό κίνημα και το πρωί της Τρίτης και το απόγευμα στις 6.30 που καλούμε στη συγκέντρωση του Υπουργείου Εργασίας, είναι ένας πρώτος συναγερμός. Αλλά βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι εδώ και δύο μήνες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜ, αλλά και δεκάδες άλλα, πιστέψτε με, μην πω και εκατοντάδες, έχουν ήδη πάρει αποφάσεις, απεργιακές αποφάσεις, όταν τολμήσουν και το φέρουν στη Βουλή. Έτσι, γιατί πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Δηλαδή, από μια πλευρά θα μας πετσοκόψουν ό,τι έχει απομείνει από όλα τα προηγούμενα χτυπήματα των τελευταίων 10 χρόνων στο ασφαλιστικό
και απ' την άλλη εμείς θα λέμε σφάξε με αργά μου να γιάσω. Έλεος τώρα. Μάλιστα. Νομίζω ότι και προετοιμασμένοι είμαστε και βεβαίως το θέμα όμως είναι αυτό να φτάσει σε όσο το δυνατόν. Βέβαια, πολύ περισσότερους εργαζόμενους. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το κρίσιμο, έτσι. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το ίδιο πράγμα που γίνεται εδώ γίνεται και στη Γαλλία. Γνωρίζουμε τώρα εδώ και δύο μήνες την κοινωνία της Γαλλίας. Και στην Ισπανία βεβαίως και σε άλλες χώρες. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Και εσείς. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.